στη συχνότητα του ηχό FM. Όπως σας έχουμε πει, κάθε Πέμπτη πρωί στις 11 θα είναι η εκπομπή μας. Η επικαιρότητα τρέχει με εκπληκτική ταχύτητα. Σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν στη χώρα μας, στη γειτονιά μας. Τα τύμπανα του πολέμου ηχήσανε ξανά. Πάνω που πήγαινε η κατάσταση στη Συρία να εκτονωθεί και να ηρεμήσει, ακούσατε φαντάζομαι όλοι την επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα και με το προσφυγικό που απασχολεί πολύ τη χώρα μας και κανείς δεν ξέρει τι μέλη γενέστε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Θα αναφερθούμε για τα ζητήματα αυτά και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Η τοπική επικαιρότητα τρέχει και αυτή. Μονοπόλησε το ενδιαφέρον όλες τις προηγούμενες μέρες η επίσκεψη του Δημάρχου και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων στην Αθήνα για το Μουσικό Γυμνάσιο. Αλλά δεν ξέρω εσείς αν ικανοποιηθήκατε ή πήρατε τις απαντήσεις που θα θέλατε ή εκπλαγήκατε από τη στάση του Υπουργείου και τη θέση της κυρίας Υπουργού για το Μουσικό Γυμνάσιο ή αν περιμένατε, προσδοκούσατε να λειτουργήσει φέτος. Θα προσπαθήσω από τη δική μου την πλευρά να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Όχι στη θέση τους ακριβώς, δηλαδή στη θέση τους είναι. Απλά να κάνω τη δική μου προσέγγιση για να δούμε κάποιες άλλες διαστάσεις. Είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή κάποια πράγματα που αφορούν τα μουσικά γυμνάσια και θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Ο ιδρυτικός νόμος για τα μουσικά γυμνάσια είναι ο 3345, συγκεκριμένα είναι η υπουργική απόφαση του 88 και μάλιστα την υπογράφει η Ρούλα Κακλαμανάκη και με εξέπληξε γιατί υπογράφει έτσι, σαν Ρούλα Κακλαμανάκη, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το πρώτο μουσικό γυμνάσιο που ιδρύθηκε ήταν στην Παλίνη, το οποίο ξεκίνησε μάλιστα και πειραματικά. Το επόμενο μουσικό γυμνάσιο, το πρώτο μουσικό γυμνάσιο που φτιάχτηκε στην Κρήτη ήταν στο Ρέθυμνο το 1991. Το επόμενο ήταν στο Ηράκλειο το 2000 και στα Χανιά το 2009. Σήμερα έχουμε 2019 και συζητάμε για το Λασίθι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργούν 48 μουσικά γυμνάσια. Είναι κάποιοι νομοί, κυρίως στην Αττική, που έχουν περισσότερα από ένα μουσικά γυμνάσια. Δηλαδή σε γενικές γραμμές σχεδόν ο κάθε νομός έχει ένα μουσικό γυμνάσιο. Στον νόμο Λασιθίου υπάρχει αυτή η στέρηση. Το τόνισα στην προηγούμενη εκπομπή και την προηγούμενη φορά ότι το μουσικό γυμνάσιο θα έπρεπε να λειτουργεί τουλάχιστον εδώ και 30 χρόνια. Και εμείς καθόμαστε, συζητάμε, αυτή είναι η κακοδαιμονία μας, καθόμαστε, συζητάμε τώρα το 2019, θα λειτουργήσει φέτος ή αν του χρόνου. Δεν ξέρω αν ικανοποιηθήκατε από τις απαντήσεις που πήρατε την επίσκεψη στην Αθήνα. Εγώ όμως καθόλου. Άκουσα την κυρία Βλάση, η οποία ήταν σαφέστατη. Η κυρία Υπουργός είπε ότι θα λειτουργήσει του χρόνου εάν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων. Υπόθηκε ή δεν υπόθηκε αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει ακόμη η αίρεση του αριθμού των μαθητών. Και ποιος είναι αυτό, διευκρινίστηκε ο αριθμός των αιτήσεων. Θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 15. Εάν του χρόνου μας πούνε ότι 22 μαθητές είναι λίγοι και δεν είναι βιώσιμο και δεν είναι λειτουργικό το μουσικό γυμνάσιο, πάλι στο ίδιο σημείο θα βρισκόμαστε. Και εξαγγέλλεται ότι έγινε δεκτή η πρόταση να βρεθεί χρηματοδοτικό μέσο για να χτιστεί καινούριο κτίριο για να στεγάσει το μουσικό γυμνάσιο και το μουσικό λύκειο. Εμένα, φίλες και φίλοι, αυτό μου θυμίζει τότε με τις κινητοποίησεις για το νοσοκομείο, που την ώρα που προσπαθούσαν να κλείσουν το νοσοκομείο, μας λέγανε θα γίνει καινούριο μεγάλο εργοστάσιο στο κέντρο του, καινούριο μεγάλο νοσοκομείο στο κέντρο του νομού, να εξυπηρετεί όλες τις πόλεις. Δηλαδή είναι και λίγο παραπλανητικό ή να το πω αλλιώς, είναι και το τυρί στη φάκα όλο αυτό. Και η απορία μου ήταν και την προηγούμενη φορά σε αυτές τις οικογένειες που δηλώσανε φέτος ότι θέλουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο. Απευθύνθηκε κανείς
αρμόδιος επίσημα και υπεύθυνα να ζητήσει μία συγγνώμη. Το κράτος μας λένε ότι έχει συνέχεια, αλλά εκεί που τους βολεύει. Παράδειγμα, στο Μακεδονικό. Είδαμε τεράστιες κινητοποιήσεις με μακεδονομάχους, με ιδιαίτερες και αμφιέσεις, τα βλέπαμε στην τηλεόραση πριν τις εκλογές. Μόλις βγαίνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αμέσως λέει ότι το κράτος έχει συνέχεια, είναι μια συμφωνία που έχει ψηφιστεί και οφείλουμε να την κάνουμε αποδεκτή. Κολοτούμπα δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια. Θα σχίσω τα μνημόνια και θα χορεύουν μπεντοζάλι οι δανειστές, μας έλεγε πριν εκλεγεί. Μετά το κράτος έχει συνέχεια, οι δανειακές συμβάσεις είναι υποχρέωσή μας, πρέπει να τις στηρίσουμε. Όταν αφορούν τα ζητήματα εμάς, το περιεχόμενο και την ποιότητα της ζωής μας, εκεί γιατί χάνεται η συνέχεια του κράτους? Δεν όφιλε το κράτος, η κεντρική διοίκηση, να παρέχει την αισθητική εκπαίδευση και στα παιδιά του Νομού Λασιθίου? Εκεί η μία κυβέρνηση ρίχνει τις ευθύνες στην άλλη, στην προηγούμενη, δεν έγιναν σωστά λέει τα πράγματα, διαχωρίζει τη θέση της και εμείς βρισκόμαστε συνέχεια στο ίδιο σημείο. Και θα έπρεπε κάποιοι που είναι λαλίστατοι και αγωνιστικότατοι τώρα και διαρριγνύουν τα ημάτια τους και εγκαλούν την κυβέρνηση και την υπουργό κτλ. Να είναι πιο συγκρατημένοι, γιατί συμβάλανε και αυτοί από τις θέσεις που βρισκόντουσαν στην φτωχοποίηση. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, δείκτης φτώχειας είναι το ότι δεν γίνεται το μουσικό γυμνάσιο στο Καβούσι, είναι ένας ακόμη δείκτης της φτώχειας μας. Ο φτωχός πρέπει να έχει όλο το πακέτο φτώχειας. Όχι μόνο λίγα χρήματα, να έχει και κακές υπηρεσίες υγείας, να έχει και κακές παροχές παιδείας, να μην μπορεί να πληρώσει για καλύτερες, ή αν μπορεί να πληρώσει, να μπορεί να κάνει τη διαφορά για τα παιδιά του, να έχει χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο, η μόνη του διασκέδαση να είναι η τηλεόραση και να αρκείται σε αυτήνα και ούτω καθεξής. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με την εκπαίδευση. Ας αφήσουμε, αν εξετάσουμε και τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και πώς λειτουργούν τα σχολεία, θα συμπληρωθεί ακόμη καλύτερη η εικόνα. Και επειδή σας το έχουμε πει, στην εκπομπή αυτή δεν έχουμε χάσει τη μνήμη μας, ούτε αμνησία έχουμε πάθει. Ο ιδρυτικός νόμος για τα μουσικά γυμνάσια ψηφίστηκε το 1988. Η κυβέρνηση ήταν τότε του Ανδρέου Παπανδρέου. Από τότε, για να μην σας κουράζω με τις ημερομηνίες, απλά να τις αναφέρω, υπήρξε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά ξανακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ξανά του ΠΑΣΟΚ, ξανά του ΠΑΣΟΚ, ξανά της Νέας Δημοκρατίας, ξανά του ΠΑΣΟΚ, δύο φορές Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή, μετά του ΠΑΣΟΚ, μετά ένα εξάμηνο είχαμε διάλειμμα με τον Παπαδήμο που ήταν το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το λαός τσόντα από δίπλα, μετά ξανά της Νέας Δημοκρατίας, τέσσερα χρόνια μετά του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί, φίλες και φίλοι, κατά την άποψή μου, έχουν ευθύνη για το ότι δεν στήθηκε και δεν λειτουργήσε το μουσικό γυμνάσιο στον Ομό Λασιθίου. Και δεν βγάζω από την ευθύνη και τις υπηρεσίες. Και αυτές έχουν ευθύνη. Εννοώ τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Φυσικά και έχει. Δεν όφιλε, αν γνώριζε τον νόμο, να ενημερώσει τους Δήμους ή την Ομαρχία ή την Περιφέρεια για τη δυνατότητα που υπάρχει. Εάν το έχει κάνει, ας μας το πούνε. Εάν, για παράδειγμα, υπάρξει ένα ζήτημα κάτι με τη δασική νομοθεσία, δεν οφείλει το δασαρχείο να ενημερώσει τους Δήμους. Εάν υπάρξει κάτι με το λιμενικό που έχει άπτεται π.χ. της πολιτικής προστασίας, δεν οφείλει να ενημερώσει τους Δήμους. Το ίδιο όφιλε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να ενημερώσει τους Δήμους για αυτή τη δυνατότητα, να πάρθουν οι ενέργειες, να γίνουν οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες, ώστε το μουσικό γυμνάσιο ήδη να λειτουργεί. Και φτάνω στο διατάφτα, σε εμάς. Εμείς, ποια είναι η στάση και η θέση η δική μας απέναντι σε όλα αυτά? Φίλες και φίλοι, φταίμε και εμείς. Η μεγάλη δική μας ευθύνη είναι ότι συνεχίζουμε να επιλέγουμε και να εκλέγουμε όλους αυτούς που συμβάλλουν στη φτωχοποίησή μας. Ακούστηκε
επίσης σε όλη αυτή τη συζήτηση για το μουσικό γυμνάσιο και για το τμήμα φυσικοθεραπείας. Και λέει η κυρία Υπουργός, στείλτε μου ένα φάκελο. Τι σας λέει εσάς αυτό? Εμένα μου λέει ότι η κυρία Κεραμέως μάλλον θα σπεύσει βραδέως. Το ξαναείδαμε το έργο πολλές φορές πάλι με το νοσοκομείο. Έχουμε την εμπειρία αυτών των αγώνων. Πόσες φορές μας είπαν να ετοιμάσουμε και να ξαναετοιμάσουμε φάκελο με τα στοιχεία, είτε στην ΥΠΕ να τα στείλουμε, είτε στα Υπουργεία, αλλά και δεν τα ξέρουν. Τώρα στο Υπουργείο δεν τα ξέρουν τα δεδομένα. Τι φάκελο ζητάει η κυρία Υπουργός? Δεν θα... Φυσικά και θέλω να γίνει το τμήμα φυσικοθεραπείας, αλλά η όλη η εικόνα, κάτι δεν μου πηγαίνει καλά. Σαν να μην ξέρουμε κι εμείς, σαν Δήμος, σαν κοινωνία, τι θέλουμε. Να γίνει η σχολή φυσιοθεραπείας, φυσικά. Δεν κατανοώ γιατί δεν είναι μόνιμο έτοιμα και να προβάλλεται όπως θα πρέπει η ίδρυση μιας σχολής γεωπονίας στην Ιεράπετρα. Αυτό δεν χωράει στη λογική μου. Θέλουμε τη σχολή, έχει ακουστεί και συμφωνώ με αυτό, να συμβάλλει στην κοινωνική εξέλιξη της κοινωνίας μας. Θέλουμε να συμβάλλει και στην οικονομική. Εκεί έχω ερωτήματα, γιατί οι φοιτητές που θα έρθουν πρέπει να έχουν και παροχές. Δεν είναι 100 ευρώ για να τα βάζουμε εμείς στην τσέπη μας, να νοικιάσουμε τα σπίτια μας, να πουλήσουμε τα φαγητά μας, τους καφέδες μας και μια χαρά. Άμα είναι έτσι, να μας φέρουν και ένα στρατόπεδο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Μια σχολή γεωπονίας όμως, έχουμε ζητήματα για οποία θα αναφερθούμε και σήμερα αργότερα. Π.χ. με τα φυτικά υπολείμματα των θερμοκηπίων και με τα νάιλον των θερμοκηπίων. Εάν υπήρχε ερώτημα, μια σχολή γεωπονίας, αυτά τα δύο ζητήματα δεν θα είχαν απασχολήσει? Θα είχαν απασχολήσει πολλάκις και τους καθηγητές και πτυχιακές θα είχαν δοθεί με, αυτά, με τη διαχείρισή τους και 1000 θα είχαν γίνει. Και δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αλλά κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως λένε στερεότυπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά τον καιρό που λειτουργούσε το ΤΕΙ, στα υπόγειά του, το εμπορίας και διαφήμισης εννοώ, στα υπόγειά του είχε στηθεί ένα χημικό εργαστήριο, το οποίο μπορούσε να κάνει αναλύσεις σε δείγματα εδάφους, φυτικών ιστών, νερού, το οποίο είχε εξαιρετικές διαπιστεύσεις. Δεν ξέρω τι συνέβη, απαξιώθηκε τελείως, δεν λειτουργήσε ουσιαστικά ποτέ. Ακόμη και ο Δήμος την εποχή εκείνη τα δείγματα νερού που έπρεπε να στείλει για ανάλυση προτιμούσε να τα στέλνει σε άλλα ιδιωτικά εργαστήρια παρά στο εργαστήριο που υπήρχε, το οποίο έκλεισε. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δηλαδή σαν να θέλουμε, σαν να μην ξέρουμε τι θέλουμε ή σαν να κάποιοι ξέρουν τι θέλουν και εμποδίζουν τέτοιες δομές να λειτουργήσουν. Ακούμε, για παράδειγμα, στη Μεσαρά λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια γεωργική σχολή και πάνε οι παραγωγοί της περιοχής, παίρνουν κάποιο, αποκτούν κάποιες δεξιότητες, παίρνουν κάποιες γνώσεις και παίρνουν και ένα εφόδιο για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Σε εμάς στην Ιεράπετρα, καλώς να έρθει το τμήμα φυσικοθεραπείας ή η άλλη καλλιτεχνική σχολή που λέει, έχω ακούσει τον κύριο Πετρά να λέει, καλώς να έρθουν και αυτές. Αλλά δεν χωράει, το ξαναλέω, η λογική μου ότι δεν θα φτιαχτεί, δεν υπάρχει ήδη στην Ιεράπετρα και δεν διεκδικούμε μια σχολή γεωπονίας που η εξέλιξη της Ιεράπετρας ουσιαστικά στα θερμοκήπια οφείλεται. Αν έχει φτάσει μέχρι σήμερα όπως έχει φτάσει, στα θερμοκήπια οφείλεται. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε σε λίγο με τα ζητήματα, με τοπικά πάλι ζητήματα. Πάμε για την πρώτη διακοπή. Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Αν αμφιβόλος δεν με χωράει ο τόπος, ρε παιδιά.
βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια. Τα δάκρυα να κάνω μπιχλιμπίδια. Τα λόγια μοναχά μας απομείναν και θεωρίες στην πράξη μας αλλάνε οι θεσμοί. Βαρέθηκα να λέω πως θα αλλάξει. Το σύστημα μας έχει επιτάξει. Απόκληρα από μήνα με πουλάκια κυνηγημένα, με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Απόκληρα από μήνα με πουλάκια, με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Βαρέθηκα κι αυτό το μονοπάτι, ακόμα και σαν βρω κανένα κομμάτι. Πώς είναι δυνατό να μας δουλειάζεις, εξήγησέ μου, άμα σου περιφράξαν την καρδιά. Λα, 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 για πες μου πώς μπορείς και μας τουριάζεις, άμα σου περιφράξαν την καρδιά. Συνέχεια μου έρχεσαι από πίσω, δεν έχω πια το σάλιο να σε φτύσω. Πώς γίνεται στον έναν παλαβιάρι, εξήγησέ μου, κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάν. Πώς γίνεται στον κάθε παλαβιάρι, κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάνε. Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον ηχό FM η δίκοπη ζωή, για να κλείσουμε το ζήτημα του μουσικού γυμνασίου στο Καβούσι. Τελικά εμένα μου μοιάζει ότι με την επίσκεψη στην Αθήνα του Δημάρχου και των επικεφαλής των παρατάξεων τακτοποιήθηκαν όλοι. Τακτοποιήθηκε ο κύριος Πλακιωτάκης, ο οποίος θέλει να βοηθήσει, έσπευσε και στη συνάντηση, αλλά τα ζητήματα, λέει, τα ξέρει καλύτερα η κυρία Υπουργός. Η κυρία Υπουργός τι να κάνει και αυτή, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ήταν μικρός ο αριθμός, θα λειτουργήσει του χρόνου, αλλά υπάρχει αυτός ο αστερίσκος που θα πρέπει να τον προσέξουμε και να τον αποσαφηνίσουμε. Ο κύριος Κεκέρογλου έκανε την επερώτησή του στη Βουλή, ξέχασε όμως να μας πει όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν υπήρξαν
μουσικά γυμνάσια σε όλους τους νομούς και στο Λασίθι. Τακτοποιήθηκαν και οι επικεφαλείς των παρατάξεων, πήγανε στην Αθήνα, οι περισσότεροι τέλος πάντων, είτε εκπροσωπήθηκαν είτε όπως θέλετε, δώσανε τον αγώνα τους, δώσανε τη μάχη τους. Αυτοί που δεν τακτοποιήθηκαν όμως είναι οι γονείς και οι οικογένειες που θέλαν τα παιδιά τους να πάνε στο μουσικό γυμνάσιο. Δεν πειράζει. Του χρόνου. Λέγαμε λοιπόν για τη σχολή γεωπονίας και ότι είχε να παίξει ρόλο στην κομποστοποίηση, στα φυτικά υπολείμματα. Ακούγεται και είναι γνωστό ότι ετοιμάζεται η πρόταση. Έχει βρεθεί το χρηματοδοτικό, η χρηματοδότηση. Θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι και λίγα, για να φτιαχτεί εργοστάσιο κομποστοποίησης. Αυτό που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι το εργοστάσιο αυτό θα αφορά το οργανικό κλάσμα των αστικών αποβλήτων. Δηλαδή, δεν θα πηγαίνουν εκεί τα φυτικά υπολείμματα, τα θερμοκήπια. Οι απαντήσεις υπάρχουν, τις ξέρω, ότι είναι έτσι τα προγράμματα, ότι είναι έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι το χρηματοδοτικό μέσο, ότι δεν μπορεί να γίνει το ένα. Μα εκεί κρινόμαστε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην Ελλάδα, στην Ιερά Πέτρα, το πρόβλημα είναι τα φυτικά υπολείμματα των θερμοκηπίων. Τι χρειάζεται, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, τι χρειάζεται για να τροποποιηθεί αυτή η πρόταση και να συμπεριληφθούν στα οργανικά που θα επεξεργάζεται το εργοστάσιο και τα φυτικά υπολείμματα. Είναι αδύνατον δηλαδή να γίνει, ποιος προεξοφλεί ότι είναι αδύνατον. Δεν έχω πιστεί. Είναι κρίμα να δοθούν τόσα χρήματα να φτιαχτεί εργοστάσιο κομποστοποίησης και να είμαστε εμείς όλοι σαν κοινωνία στο ίδιο ακριβώς σημείο να μην ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τα φυτικά υπολείμματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα με το εργοστάσιο κομποστοποίησης. Το συγκεκριμένο εμένα με διχάζει λίγο σαν προσωπικότητα. Με κάνει στην κυριολεξία διχασμένη προσωπικότητα. Θα το λειτουργήσει ο Δήμος. Έχω υπόψη μου την εμπειρία από το εργοστάσιο ανακύκλωσης νάιλον. Στον Περιστέρα. Νομίζω είναι ανολοκλήρωτος ακόμα ο διαχειριστικός έλεγχος με τους ορκωτούς λογιστές. Μεταφέρεται από τετραετία σε τετραετία και από δήμαρχο σε δήμαρχο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει δοθεί απάντηση. Και τότε, πριν μερικά χρόνια, είχε στην Ιερά Πέτρα φτιαχτεί υπαρκτό το πρόβλημα με τα νάιλον των θερμοκηπίων. Είχε φτιαχτεί εργοστάσιο ανακύκλωσης νάιλον. Στην αρχή το διαχειριζόταν ο ίδιος ο Δήμος, μετά δεν μπορούσε, το έδωσε σε κάποιον ιδιώτη, μετά το παράτησε και ο ιδιώτης, ρημάξανε τα μηχανήματα. Έχω ακούσει κάποιες ιστορίες ότι πέθανε ο άνθρωπος που είχε προμηθεύσει με τα μηχανήματα, δεν μπορούν να βρεθούν ανταλλακτικά, να συντηρηθεί, δηλαδή δεν ξέρω τι ιστορίες είναι αυτές. Ρημάξανε τα μηχανήματα, τα κτίρια και στο τέλος πουληθήκανε και για παλιοσίδερα. Και ερχόμαστε τώρα στο εργοστάσιο κομποστοποίησης. Πώς θα λειτουργήσει, ο Δήμος θα το λειτουργήσει. Με ποιες προδιαγραφές, με τις ίδιες που λειτουργήσε και το εργοστάσιο Μήνος, θα το δώσει ιδιώτη. Εγώ θέλω προσωπικά να το λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν θέλω την ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτού του είδους δραστηριότητες. Αλλά έχω ερωτηματικά. Εδώ δεν μπορούμε να προσλάβουμε τους υπαλλήλους που χρειάζονται για την καθαριότητα του Δήμου. Μία παραλία στην Παχιά Άμμο δεν μπορούμε να την καθαρίσουμε. Και θα λειτουργήσουμε το εργοστάσιο κομποστοποίησης με τέτοια ευκολία. Άλλο μεγάλο ζήτημα είναι τα νάιλον των θερμοκηπίων. Εγώ να το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Είναι και κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Ξέχασα, αυτό σκεφτόμουν τώρα και αφαιρέθηκα λιγάκι. Ξέχασα, ήθελα να κρατούσα μαζί μου τον κατάλογο ευρωπαϊκών αποβλήτων. Τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, όπου κάθε απόρριμα, κάθε απόβλητο έχει έναν κωδικό. Για να μιλούσαμε και με τους συγκεκριμένους κωδικούς.
τους περιέκτες των αγροχημικών τους ξεχάσαμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί ακούστηκε ότι θα γίνει μια ημερίδα όπου θα συζητηθούν και για τα φυτικά υπολείμματα και για τα νάιλον των θερμοκηπίων. Και στο παρελθόν είχε γίνει ημερίδα για τους περιέκτες των αγροχημικών. Τους ξεχάσαμε. Τι είναι οι περιέκτες των αγροχημικών? Τα κουτιά, με συγχωρείτε, από τα φυτοφάρμακα. Τα οποία έχουν συγκεκριμένο κωδικό και αυτά, όπως και όλα τα άλλα, στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Και μάλιστα συμπεριλαμβάνονται στα επικίνδυνα. Αυτά τα διαχειριζόμαστε σαν κοινά σκουπίδια. Τα πηγαίνουμε είτε στη χωματερή είτε στην ανακύκλωση. Έρχονται σε επαφή άνθρωποι εργαζόμενοι με αυτά και ό,τι συνεπάγεται. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, δυστυχώς μεγάλο κενό, μεγάλη δυσκολία να το πω, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όχι μόνο για το Δήμο της Ιεράπετρας, αλλά συνολικότερα σε όλους τους Δήμους της χώρας, η διαχείριση των απορριμμάτων οδηγείται με εκπληκτική ταχύτητα στην ιδιωτικοποίηση. Με δυσαρεστεί και με λυπεί αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι όπως είναι οργανωμένοι, στελεχωμένοι και χρηματοδοτούμενοι οι Δήμοι, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της νομοθεσίας, αυτά που προδιαγράφει η νομοθεσία, για να είναι σύγχρονη η διαχείριση των απορριμμάτων. Πρώτα απ' όλα, η υπηρεσία καθαριότητας θα έπρεπε ήδη να είναι κατηργημένη, να υπάρχει υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων. Να ξέρει αυτή τη στιγμή ο Δήμος σε όλη την επικράτειά του, στο χώρο διοικητικής ευθύνης του, τι είδους απορρίμματα παράγονται. Συγκεκριμένα, ένα προς ένα. Και ένα προς ένα κωδικό να βρίσκει λύσεις για τη διαχείριση. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν είναι διαχείριση απορριμμάτων. Και δεν ξέρω, υπάρχει αυτή τη στιγμή ανακύκλωση? Δεν εννοώ αν υπάρχουν οι μπλε κάδοι, τους βλέπουμε. Υπάρχει ανακύκλωση. Γιατί τα πλαστικά Κρήτης, από εκεί που παίρναν κάθε χρόνο τα νάιλον των θερμοκηπίων, φέτος έχουν κάνει λίγο πίσω, να το πω έτσι? Και αν τα πλαστικά Κρήτης μεθαύριο κλείσουν, λέω εγώ τώρα υποθετικά, τι θα κάνουμε εμείς με τα νάιλον? Ή αποφασίζουν να μην ανακυκλώνουν νάιλον, εμείς τι θα τα κάνουμε? Έχει απασχολήσει καθόλου? Ξέραμε, παλιότερα ακούγαμε ότι κοντέινερ με σκουπίδια φεύγαν από την Ευρώπη και τα έπαιρνε η Κίνα. Και έκανε προϊόντα, μας τα επέστρεφε πίσω σε προϊόντα, ένα μέρος τέλος πάντων από αυτά. Ή τα καίγανε και παράγανε ενέργεια, δεν ξέρω. Η Κίνα έχει σταματήσει πλέον να παίρνει τα σκουπίδια της Ευρώπης. Στην Ευρώπη υπάρχει ανακύκλωση, υπάρχουν λύσεις. Αυτές οι επιλογές, που μπορεί να είναι και πολιτικές στο τέλος, δεν μπορούν να στηρίζονται μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να υπάρχει από την κεντρική διοίκηση, να υπάρχουν πρωτοβουλίες στήριξης και λύσεων σε περιπτώσεις όπως π.χ. αυτό, τις περιέκτες των αγροχημικών. Πώς λένε για τον αμίαντο, για παράδειγμα, ότι χρήζει ειδικής διαχείρισης, οι αμιαντοσωλήνες ειδικής διαχείρισης και ειδικές εταιρείες πρέπει να τον παραλαμβάνουν σε ειδικές εγκαταστάσεις να διαχειρίζεται. Περιέκτες των αγροχημικών, για παράδειγμα. Ποιος έχει κανείς να κερδίσει κάτι από την διαχείριση των κουτιών των φυτοφαρμάκων? Όχι. Εδώ πρέπει να παρεύει η πολιτεία και να δώσει κίνητρα ή λύσεις ώστε να διαχειριστούν σωστά. Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τα νάιλα κτλ. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι απευθυνόμενος στους φίλους αγρότες ότι εγώ στις ημερίδες θυμάμαι γίνανε οι παρουσιάσεις και για την κομποστοποίηση και για τα νάιλον στο παρελθόν κτλ. Αυτό που καταλήγανε στο τέλος είναι ότι ο αγρότης πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και φοβάμαι πολλοί θα καταλήξουν σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να επιβαρυνθεί τη διαχείριση και των φυτικών υπολοιμάτων. Είχε έρθει ο κύριος Μανιός, ο οποίος θεωρείται στην Κρήτη ο πιο ειδικός για την κομποστοποίηση. Και ήταν σαφέστατος. Μπορεί να στηθεί ένα εργοστάσιο κομποστοποίησης για τα φυτικά υπολείμματα, είπε, αρκεί να πληρώνουν οι αγρότες για τα
φυτικά υπολείμματα που θα επεξεργάζεται το εργοστάσιο. Εδώ λοιπόν χρειάζονται πολιτικές παρεμβάσεις από την κεντρική διοίκηση, αν υπάρχει κεντρική διοίκηση που να ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα ή θέλει με ταχύτητα να τα χαρίσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και να δίνονται λύσεις οι οποίες είναι και πολύ δύσκολες για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ κρίσιμο, τα έχω συζητήσει και με τους ανθρώπους του Δήμου, είναι πολύ κρίσιμο και εφιστώ την προσοχή ότι θα πρέπει να στηθεί πολύ σωστά και να λειτουργήσει πολύ καλά το Green Point, το πράσινο σημείο, το οποίο θα ενδεχομένως να μπορέσει να δώσει λύσεις, κάποιες λύσεις και στη διαχείριση των υπόλοιπων αποβλήτων. Και επαναλαμβάνω πάλι ότι θα πρέπει να διερευνηθεί πόσο αδύνατον είναι το εργοστάσιο κομποστοποίησης που θα γίνει να δέχεται και τα φυτικά υπολείμματα. Thank you.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Άλλη πονεμένη ιστορία που βασανίζει την τοπική μας κοινωνία είναι τα swap, το οποίο, για να καταλάβουμε και τι λέμε, το swap σημαίνει σχέδιο χωρικής κυστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης, το οποίο είναι γουπουσού, ουσιαστικά γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Στην Ιερά Πέτρα το ΣΚΟΑΠ ψηφίστηκε, θεσμοθετήθηκε, να το πούμε έτσι, το 2009. Το δυστύχημα σε όλα αυτά είναι ότι είναι πολύ αργές οι διαδικασίες, εξαιρετικά αργές. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί οι απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών και οι ανάγκες τους έχουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και χρειάζονται πολύ γρηγορότερη επίλυση και αυτά εξελίσσονται πολύ αργά. Τέλος πάντων, βάλανε στο τρυπάκι τα Υπουργεία, η νομοθεσία τότε, όλους τους καποδιστριακούς δήμους να κάνουν γενικά πολεοδομικά σχέδια, δίχως να έχουν τις ίδιες κατευθύνσεις που πάλι θα μπορούσε να το προδιαγράφει η νομοθεσία. Και φτιάξαν ο Δήμος Ιερά Πέτρα στο δικό του, ο Δήμος Μακρυγιαλού το δικό του, ο Δήμος Ιτίας στο δικό του, ο Δήμος Λεύκη στο δικό του, ο Δήμος Ζήρου. Κάθε Δήμος έκανε το δικό του πολεοδομικό σχέδιο. Έρχεται μετά ο Καλλικράτης, ενοποιεί τους Δήμους. Έχουμε τώρα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πρέπει να γίνει ενοποίηση των ΣΚΟΑΠ. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε να ενοποιήσουμε δύο ΣΚΟΑΠ, του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού και της Ιερά Πέτρας. Στη ΣΥΤΗ είναι ακόμα πιο περίεργα τα πράγματα και έχουν να ενοποιήσουν τέσσερα ΣΚΟΑΠ. Έχουν ενοποιηθεί σε ένα Δήμο, στο Δήμο ΣΥΤΗΑΣ. Πέρα όμως και από τα διαφορετικά ΣΚΟΑΠ που πρέπει να ενοποιηθούν, στην πορεία προέκυψε ότι οι ανάγκες παραγωγικών ομάδων, συγκεκριμένων παραγωγικών ομάδων, είναι διαφορετικές ή δεν ήταν σωστές όλες οι προβλέψεις των πολεοδομικών σχεδίων. Είναι τραγικό να μην μπορεί να αναθεωρηθεί. Στην αρχή μας λέγανε κάθε 5 χρόνια θα αναθεωρείται το ΣΚΟΑΠ. Πώς? Έτσι όπως πάει, ούτε κάθε 25 δεν θα αναθεωρείται. Υπάρχουν παραγωγικές ομάδες που πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν, πού επιτρέπεται, πού δεν επιτρέπεται. Και αν δεν επιτρέπεται, για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται και τι μπορεί να κάνει. Από όσο θυμάμαι, γιατί τις είχα ζήσει από πολύ κοντά, τις διαδικασίες της διαβούλευσης για το ΣΚΟΑΠ της Ιερά Πέτρας, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, να το πούμε και έτσι, είχε γίνει. Οι αγρότες έχουν δίκιο σήμερα. Δεν τους εξήγησε κανείς τι είναι αυτό ώστε να συμμετέχουν στη διαβούλευση και τρέχουν τώρα και προσπαθούν να βρουν ποια είναι η θέση τους μέσα σε όλο αυτό. Τι θα δημιουργηθεί δηλαδή στην Ιερά Πέτρα? Οι μεταβατικές διατάξεις τελειώνουν. Δηλαδή τι, θα αρχίσουν να ξυλώνουν θερμοκήπια και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα πρέπει να πουλάνε τη γη τους στο σημείο που απαγορεύεται και να ψάχνουν να βρουν αλλού για να πάνε να ξαναστήσουν θερμοκήπιο? Δηλαδή τι, θα έχουμε ένα ατελείωτο κτηματομεσητικό προϊόν? Δεν ξέρω, δεν είμαι μηχανικός, βιολόγος είμαι. Δεν είμαι μηχανικός ή χωροτάκτης. Είναι τραγικό όμως, το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρο, σε κάθε πόλη, είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ ταχύτερες από τις λύσεις που μπορεί να δίνει η διοίκηση, είτε τοπική είναι, είτε κεντρική. Συζητιέται κατά καιρούς, νομίζω και γι' αυτό προγραμματίζεται πάλι κάποια ημερίδα, κάποια συνάντηση για το ΣΚΟΑΠ. Κάνουμε ημερίδες, έτσι θα λύνουμε τα προβλήματα. Θα κάνουμε ημερίδες και επισκέψεις στην Αθήνα. Και μάλλον θα λυθούν τα ζητήματα. Είπα και στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι τα τύμπανα ηχήσαν στην περιοχή μας. Δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε, να κάνουμε πως δεν τα ακούμε. Αγγίζουν και εμάς. Οι σύμμαχοί μας είναι αυτοί που τα κάνουν. Η Τουρκία είναι σύμμαχος χώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Στο ΝΑΤΟ μετέχουμε και οι δύο. Με τους φίλους μας τους Αμερικάνους. Η Αμερική είναι λίγο σχιζοφρενική η στάση της αυτή τη στιγμή.
όχι κυριολεκτικά το λέω με όρους ιατρικής, δηλαδή δίνει διπλό μήνυμα αυτή τη στιγμή και τσακώνονται εσωτερικά στη χώρα τους, το Κογκρέσο με τον Πρόεδρο, ότι άλλος κατηγορούει ένας τον άλλον, ότι έδωσε το πράσινο φως στον Ερντογάν, όχι δεν το έδωσα κτλ. Δίνει διπλό μήνυμα. Ουσιαστικά ενέκρινε την επέμβαση στη Συρία. Οι Κούρδοι έχουν κηρύξει επιστράτευση, λένε ότι είναι έτοιμοι να απαντήσουν. Το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους και που ζουν εκεί πέρα και ποια θα είναι η τύχη τους, μάλλον θα το νιώσουμε κι εμείς. Το νιώθουμε ήδη με την ένταση που έχει πάρει το προσφυγικό ή και το μεταναστευτικό. Γιατί, αν το θέλετε, είμαι από αυτούς που δεν θέλουν να υπάρχουν ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες. Δεν το λέω όμως με την έννοια που το λένε οι κυβερνήσεις σήμερα, να στήσουμε φράχτες και να βυθίζουμε, να μην περνάει κανένας στα χερσαία σύνορα και να βυθίζουμε τα πλουτά μέσα με τα οποία έρχονται στη χώρα μας. Τι γεννά την προσφυγιά και τη μετανάστευση? Η φτώχεια και η πόλεμη. Εκεί είναι το κρίσιμο. Να σταματήσει η φτώχεια σε όλες αυτές τις χώρες και να σταματήσουν και οι πόλεμοι. Δεν νομίζω, εξιδίων κρίνοντας, να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην αγαπάει τον τόπο του, να μην αγαπάει την γειτονιά του, να μην θέλει να έχει γύρω του τους φίλους του, να μην θέλει να έχει κοντά του τους δικούς του ανθρώπους, την οικογένειά του. Αυτοί οι άνθρωποι, ας έρθουμε λίγο στη θέση τους, ζουν μέσα σε συνθήκες είτε πολέμου με το φόβο, είτε σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας, και είναι ό,τι πιο φυσικό, το έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι στο παρελθόν, σαν έθνος, σαν χώρα, σαν λαό, σαν ό,τι θέλετε, είναι ό,τι πιο φυσικό να θέλουν μια καλύτερη τύχη για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Ξεπουλάνε τις περιουσίες τους, πληρώνουν διακινητές ανθρώπων, παράνομους διακινητές, θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο, παγώνουν στα νερά του Εύρου, κάποιοι πέφτουν και σε ναρκοπαίδια κατά καιρούς στον Εύρο κτλ. Και όλα γιατί θέλουν, και εμείς το έχουμε κάνει. Θέλουν μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι κατακριτέο. Δεν είναι αριθμοί. Λέμε ότι στη Μόρια η πρόβλεψη ήταν για 3.000 άτομα και φιλοξενεί 12. Δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι άνθρωποι πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Δυστυχώς όμως, σαν χώρα, μας έχουν εγκλωβίσει από τη μία η σύμμαχή μας στο ΝΑΤΟ, όπου πρέπει να στηρίζουμε και να αβαντάρουμε τους φίλους και συμμάχους. Οι άλλοι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι, μας έχουν εγκλωβίσει με την νομοθεσία και έχουμε γίνει μία χώρα στην οποία εγκλωβίζονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Τα νούμερα, αν τα εξετάσουμε, είναι λίγο τρομακτικά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με εκτίμηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το 2025 περισσότεροι από 25 εκατομμύρια άνθρωποι θα μετακινηθούν για διάφορους λόγους, πολέμους, πείνα, φτώχεια, αυτά που λέγαμε, ακόμα και κλιματική αλλαγή. Θα μετακινηθούν προς την Ευρώπη. Σύμφωνα πάλι με υπηρεσίες του ΟΗΕ, σχεδόν 70 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν εκτοπιστεί με τη βία. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος κατά μέσο όρο φιλοξενούν, λέει ο ΟΗΕ στις εκθέσεις του, 2,7 πρόσφυγες ανά 1.000 κατοίκους. Οι χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος φιλοξενούν κατά μέσο όρο 5,8 πρόσφυγες. Δηλαδή βλέπουμε οι πιο φτωχές χώρες να φιλοξενούν το 1 τρίτο του συνόλου των προσφύγων παγκοσμίως. Για το προσφυγικό θα το ανακοινώνω από τώρα, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Είναι πολύ πολυδιάστατο το ζήτημα και πολύ παραγωγικό. Δεν μπορείς με μία μόνο προσέγγιση,
θέλω να το δούμε μέσα και από τη θέση τη δική μας. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών και εμείς μετέχουμε στο ΝΑΤΟ. Οι Έλληνες φαντάροι έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο με τις αποστολές του ΝΑΤΟ, στο Αφγανιστάν, στην Βοσνία, στο Κωσυβοπαίδιο, στη Σομαλία, στην Αφρική, στον Ατλαντικό. Ελληνικές φρεγάτες αντιμετωπίζουν την πειρατεία στη Ινδονησία και στον Ινδικό. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Τι δουλειά έχουν ο στρατός μας και οι φαντάροι μας σε αυτές τις χώρες? Δεν μπορούμε με ευκολία λοιπόν να λέμε να φύγουν, να πάνε αλλού, να πάνε σε άλλες χώρες, να μείνουν στον τόπο τους. Γιατί είμαστε κι εμείς συνυπεύθυνοι. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που φεύγουν, αποφασίζουν να φύγουν και να αναζητήσουμε η καλύτερη τύχη, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης έρχονται στην Ελλάδα και αδυνατούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Έχει στηθεί μια τεράστια μπίζνα, να το πω έτσι. Είναι κάποιοι που κερδίζουν και πάρα πολλά μάλιστα από τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών. Είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις που στην κυριολεξία έχουν στήσει ένα κράτος εν κράτη. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι εκτιμάται, δεν νομίζω να υπάρχει υπουργείο που να μπορεί με σαφήνεια και με ακρίβεια να πει ότι στα νησιά που υπάρχουν τα στρατόπεδα υποδοχής και οι χώροι υποδοχής, τα hot spots και τα κέντρα πιστοποίησης αυτών των ανθρώπων, ότι δεν μπορεί να πει κανείς με σαφήνεια πόσες μη κυβερνητικές οργανώσεις ασχολούνται και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές. Είναι μια πολύ παράξενη κατάσταση. Δίνονται πολλά χρήματα από κρατικούς προϋπολογισμούς, έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες μέσα φύλαξης, κάποιες και με σκανδαλώδη τρόπο που έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας. Μια τέτοια εταιρεία φύλαξης της G4S, επικεφαλής ήταν ο κύριος Κοντολέων, ο οποίος μεταπήδησε και έγινε αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Παίρνουν τεράστια χρηματικά ποσά για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω για την σύντηση και τη στέγαση αυτών των ανθρώπων, που πάλι κάποιοι βγάζουν χρήματα. Δηλαδή, εκτός από το ανθρωπιστικό που πρέπει να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν κάποιοι που το αξιοποιούν και για να κερδίζουν, να μην πούμε για τα κυκλώματα της παράνομης διακίνησης των ανθρώπων αυτών. Είναι πολύ δυσάρεστο. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το προσεγγίσω από όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις, κυρίως από την πλευρά των πολέμων και της συμμετοχής μας, της άμεσης ή της έμεσης της χώρας μας σε αυτούς τους πολέμους. Είναι πολύ πρόσφατη και η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βάση της Ούδας, η οποία πλέον έχει γίνει και αορίστου χρόνου. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 11.